θα θέλαμε και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και τη νέα εισβολή στην Λωρίδα της Γάζας. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης και του δικαιώματός του να υπερασπίζεται τη χώρα του κατά της ξένης κατοχής. Τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν των απαράδεκτων ανακοινώσεών του, στηρίζουν τις κατοικικές δυνάμεις, είναι διπλά εκτεθειμένοι, γιατί από το 2015 σφυρίζουν αδιάφορο και αρνούνται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα και με τη σχετική ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Όλα τα αστικά κόμματα και επιτελεία σε πλήρη ευρωνατοϊκή ευθυγράμμιση στείνεται στο απόσπασμα το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να παλεύει ενάντια στην κατοχή. Η Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίζεται ανηλαιώς, χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να εισβάλλει για πολλωστή φορά στη Γάζα, όπως κάνει εδώ και χρόνια με την εγκληματική κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, τις φρικαλαιότητες σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, αμάχων, μικρών παιδιών, με ομότητες από τους επίκους, με το τείχος του Έσχους, με πάνω από 5.000 πολιτικούς κρατουμένους. Κόντρα λοιπόν σε όσους καλούν το λαό μας να συνταχθεί με το κατοχικό Ισραηλινό κράτος και να εμπλακεί ακόμα πιο βαθιά σε σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι, απέναντι στους διάφορους θειασότες των ίσων αποστάσεων μεταξύ θήτη και θύματος, αυτό που τώρα επήγει είναι να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, η στήριξη στον αγώνα του για ελεύθερη πατρίδα. Καμία εμπλοκή και καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει το αναφέρετο δικαίωμα να έχει πατρίδα, όπως και να αντισταθεί για να αποτινάξει τους βάρβαρους κατακτητές από τα εδάφη του. Απέναντι στο θράσος που οι θήτες του Ισραήλ μαζί με τους συμμάχους τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ, κουνούν το δάχτυλο περί τρομοκρατίας, επικαλούμενοι το δικαίωμα του Ισραήλ να σφάζει ανθρωπιστικά. Στηρίζουμε και δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ενιαίο ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967, για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Να πάψει τώρα κάθε διευκόλυνση της ελληνικής κυβέρνησης προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλούμε τέλος το λαό μας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό στα σημερινά συλλαλητήρια, τόσο εδώ στην Αθήνα όσο και σε όλη τη χώρα που θα διεξαχθούν σήμερα. Τώρα, αναφορικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εδώ θα τέριαζε γάντι κατά τη γνώμη μας η λαϊκή παροιμία «Να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω Λάδι». Τι κάνετε? Δίνετε μια προσωρινή αναστολή με ημερομηνία λήξη φυσικά στο κυνηγητό της λαϊκής στέγης και των περιουσιακών στοιχείων του λαού για χρέη, κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες και τα κοράκια των φανς. Και μιλάμε για ένα άθλιο στόχο, αντιλαϊκό στόχο, που είναι αποτέλεσμα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απομείωση των λεγόμενων κόκκινων δανείων ως ένα από τα πολλά, να θυμίσουμε, βασικά προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής εποπτείας που και οι τρεις σας ψηφίσατε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Και εκτός αυτού είναι και ένα έργο όλων όσων κυβερνήσατε και κυβερνάτε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί συνειδητή επιλογή σας, αφού κάθε κυβέρνηση, εναλλασσόμενη, δίνοντας τη σκυτάλη μία στην άλλη, προσθέτεται το δικό σας λιθαράκι στο ξύλωμα της προστασίας λαϊκής στέγης και περιουσίας, επιταχύνοντας το κυνηγητό και την άγρια επέλαση στη λαϊκή κατοικία. Όμως, τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι αποτέλεσμα ακριβώς της πολιτικής που εφαρμόσατε όλοι σας, με τις τεράστιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, με την αύξηση της φοροεπιδρομής, της εισφοροεπιδρομής, που δημιούργησαν συνθήκες αδυναμίας ανταπόκρισης σε δάνεια, εφορία και άλλα. Και έρχεστε τώρα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τι κάνετε? Παίζετε με τον πόνο και τα αδιέξοδα του λαού εν προκειμένου στη Θεσσαλία, με αφορμή βεβαίως τις τεράστιες καταστροφές. Όπως κάνατε έως τώρα και με τα μέτρα που ανακοινώσατε το προηγούμενο διάστημα για τη δίθεν ανακούφιση των πλημμυροπαθών
στη Θεσσαλία. Μέτρα ψίχουλα που δεν φτάνουν να καλύψουν τη στοιχειοδός της ανάγκης των πληγέντων και το αυτονόητο αίτημα για 100% αποζημιώσεις, πόσο μάλλον να διασφαλίσουν αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές για την προστασία του λαού από μια επόμενη καταστροφή. Χειμώνας έρχεται. Γιατί αυτό που έγινε στη Θεσσαλία το γνωρίζατε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα γίνει, και μάλιστα το γνωρίζετε εδώ και χρόνια. Και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, αφήσατε τη Θεσσαλία να πνιγεί, ενώ θα μπορούσατε να είχατε πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής του λαού. Και μάλιστα ξέρατε με την παραμικρή λεπτομέρεια ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά, αλλά επιλέξατε να μην πάρετε μέτρα επικαλούμενοι τι, το κόστος που έχουν αυτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι σας προσκυνάτε. Και ακριβώς όλο αυτό το διάστημα, από τις αρχές του Σεπτέμβρη, από την ημερομηνία της καταστροφής των τεράστιων πλημμυρών στη Θεσσαλία, ο λαός εκεί δίνει μία μεγάλη μάχη. Απώλειες ανθρώπων, σπίτια και χωράφια πλημμυρισμένα, το βιός και η σοδειά απλών ανθρώπων αφανισμένα κάτω από τα νερά, τώρα μέσα στις λάσπες. Η κόπη μιας ζωής πνιγμένη μέσα στην επιλεκτική ανικανότητα, την αδιαφορία του κράτους, των τοπικών αρχών, δήμων και περιφέρειας. Και όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν δεν είναι ένα μοιραίο και αναπόφευκτο γεγονός. Δεν είναι το κακό το ριζικό που μας οδήγησε σε μία ακόμα βιβλική καταστροφή. Γιατί ακούσαμε πολλά, τα ακούσαμε και εδώ σήμερα στην αίθουσα από κάποιους εισηγητές, τα ακούσαμε και στην Επιτροπή, τα ακούμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, είτε από την κυβέρνηση, αντίστοιχα από την κυβέρνηση, τις δημοτικές αρχές, αλλά και την περιφερειακή αρχή, ότι τι, ότι κάναμε, λέω, ότι μπορούσαμε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν έτοιμος και λειτουργήσε. Ότι φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ότι φταίει η περίφημη κλιματική κρίση. Ξεκάθαρα ήταν ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν είναι γενικά η αδιαφορία, η αστοχία, η ανοργάνωσιά, αλλά η επιλεκτική ανικανότητα όλων αυτών. Αν και εδώ στην προκειμένη περίπτωση για τη Θεσσαλία, θα λέγαμε ότι εδώ αναδείχθηκε και ανικανότητα. Δεν φταίνε λοιπόν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ο Δήμος και οι Δήμοι και οι περιφέρειες δεν είχαν μία σειρά από εργαλεία, μηχανήματα, αλλά και το αναγκαίο προσωπικό που δεν πάρθηκαν έγκαιρα στοιχειώδη μέτρα όπως ο καθαρισμός ρεμάτων και φρεατείων, που δεν υπήρχαν σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, με κατάλληλη εκπαίδευση του πληθυσμού, ύπαρξη προσωπικού έκτακτης ανάγκης, που δεν υπάρχει αντίστοιχα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης της Θεσσαλίας. Τελικά, ακραία δεν είναι τα φυσικά φαινόμενα, αλλά η πολιτική που υπηρετείται, τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες δηλαδή των επιχειρηματικών ομήλων, που θεωρούν πολυτέλεια την προστασία της ζωής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τα φαινόμενα αυτά. Γιατί το κριτήριο του κέρδους καθιστά μη επιλέξιμα μια σειρά από απαραίτητα έργα προστασίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που χαράζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο Πρωθυπουργός τις πρώτες μέρες τότε προσέτρεχε για αρρωγή. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με την κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, είναι μέρος όλη αυτή του προβλήματος και βασικώς υπεύθυνος για το έγκλημα που συντελέστηκε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, αφού συστηματικά απορρίπτονταν ως μη επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντιπλημμυρική προστασία με βάση το στόχο της οικονομικής αποδοτικότητας, δηλαδή να μην έχουν υπερβολικό κόστος, διακρίνοντας περιοχές μικρότερης και μεγαλύτερης σημασίας για μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Γι' αυτό λοιπόν, για παράδειγμα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο τεχνικό πρόγραμμα του 2024, είναι εγγεγραμμένα 55 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγής σε επιχειρηματικούς ομίλους και την ίδια ώρα προϋπολογίζονται ψίχουλα για αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική θωράκιση ΕΣΠΑ 2014-2020 από τα 550 εκατομμύρια συνολικά για αντιπλημμυρικά. Για αντιπλημμυρικά δίνεται μόλις το 0,58%, δηλαδή 13,8 εκατομμύρια. Γι' αυτό ακόμη μία φορά
γίναμε και γινόμαστε με τον πιο τραγικό τρόπο στο ίδιο έργο θεατές. Τελικά, ακραία δεν είναι τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα, αλλά η πολιτική σας. Η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά θεωρεί πολυτέλεια την προστασία της ζωής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τα φαινόμενα. Το κριτήριο του κέρδους, λοιπόν, καθιστά μη επιλέξιμα μια σειρά από απαραίτητα έργα προστασίας. Αυτό το επιλεκτικά ανίκανο κράτος, που κάθε απλός άνθρωπος με αγωνία έψαχνε να το βρει, τηλεφωνώντας εκείνες τις μέρες σε υπηρεσίες για να προστρέξει για στήριξη, συνδρομή, προστασία, δεν το έβρισκε. Όμως εμφανίστηκε μπροστά του σαν από μηχανής Θεός. Αποφασιστικό, αρματωμένο, όταν οι εκπρόσωποι των φορέων στην πόλη της Λάρισας πήγαν να διεκδικήσουν από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους στην περιφέρεια Θεσσαλίας και πώς τους υποδέχτηκαν, με ΜΑΤ, μοιράζοντας δακρυγόνα για συμπόνια και κάθε πρωτοβουλία αντίστοιχα διεκδίκηση στην πόλη. Μάλιστα, μόνο ως πρόκληση των αντοχών του λαού της Θεσσαλίας αποτελούν οι δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Παρασκευή επισκεπτόμενο στη Λάρισα για να δώσει στήριξη στον κύριο Αγοραστό. Εξαφάνισε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία εξαιτίας της έλλειψης αναγκαίων υποδομών, της ελλιπούς συντήρησης των υπαρχουσών και της ανυπαρξίας ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας με ευθύνη κυβερνήσεων, περιφέρειας, δήμων, και όλα αυτά την ώρα που οι πληγέντες συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία του κρατικού μηχανισμού, την εγκατάλειψη, την ανοργανωσία και την αδιαφορία, τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά και το άθλιο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από κυβέρνηση, περιφέρεια, Θεσσαλίας, Δήμος και πάει λέγοντας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα λέγοντας ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με τον Ιαννό. Και μιλάμε για πρόκληση, διότι 40 και πλέον ημέρες μετά τις καταστροφές, η πλειοψηφία των πληγέντων δεν έχει δει ούτε ένα ευρώ για αποζημιώσεις, παρά τις μεγαλόστιμες υποσχέσεις. Προσπαθούν να ξαναστήσουν τα σπιτικά τους ή τα μαγαζά τους με χρήματα από την τσέπη τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν νέα χρέη και υποχρεώσεις, που αργά ή γρήγορα θα σκάσουν στα χέρια τους. Ενώ εξίσου προκλητικές είναι και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση ζημιών στους δρόμους, υποδομές, αγροτική οδοποιία, σχολεία, κέντρα υγείας και πάει λέγοντας. Ενώ περιοχές βρίσκονται χωρίς πόσιμο νερό. Αυτά ακριβώς βιώνουν ενδεικτικά οι χιλιάδες πλημμυροπαθείς στις εργατικές κατοικίες, στις Γιάννουρες, έχουν πάρει φράγκο. Στον Άγιο Θωμά, στη Λάρισα, τη Νέα Σμύρνη αντίστοιχα στη Λάρισα, στη Φαλάνη, στον Άγιο Γεώργιο, όλα αυτά στη Λάρισα. Αλλά και στα Αμπελάκια και στο Φλαμούλι, οικισμοί στα Τρίκαλα. Αντίστοιχα στα μεγάλα καλύβια, όπως επίσης και στη Φαρκαδόνα, όπου μόλις το 30-35% πήραν εκεί των κατοίκων, των πληγέντων, έως τώρα αποζημίωση. Και βέβαια τα χωριά, μην τα ξεχνάμε, της Καρδίτσας, αντίστοιχα ο Βόλος, που υπέστη δύο καταστροφές συνεχόμενες. Και βέβαια ο κατάλογος είναι μακρύς. Εδώ λοιπόν ούτε τα ψίχουλα, για το Θεό σας, ούτε τα ψίχολα των 534 ευρώ για τους εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή δεν δόθηκαν. Το είπα και στην Επιτροπή. Δεν δόθηκαν, ναι. Συγκεκριμένα σε βιομηχανίες στην πόλη, στη Λάρισα, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. 40 μέρες αυτοί οι εργαζόμενοι πώς ζουν. Αυτό το σκεφτήκατε. Κατά τα άλλα βγαίνετε και τιμητές από πάνω. Θα πρέπει ή δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, να εξασφαλιστεί με κρατική μέρημνα η διαμονή όσων ακόμα φιλοξενούνται, όντως υπάρχει η αλληλεγγύη του κόσμου, φιλοξενούνται σε σπίτια φίλων, συγγενών κτλ. Αλλά να, με ευθύνη του κράτους να υπάρχει μέρημνα να εξασφαλιστεί η διαμονή τους σε σπίτια, ενδεχομένως ξενοδοχεία ή κτίρια, για όσο διάστημα χρειαστεί, ώσπου να αποκατασταθούν τα σπίτια τους, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για τη διαμονή τους, αλλά και εκεί που θα απαιτηθεί το κράτος να κατασκευάσει κατοικίες. Αλήθεια, θα πάρθουν τώρα μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών στην περιοχή? Θα αποζημιωθούν πλήρως για τις ζημιές που υπέστησαν? Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Και τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν επαρκούν στο ελάχιστο για να ορθοποδήσουν, ούτε καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες της οικογένειάς τους. Δεν προβλέπεται κανένα επίδομα προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικογενειακή επιβίωση και εφάπαξ ενίσχυση.
Τα 4.000 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η δε πρόβλεψη για αποζημίωση των ζημιών στο 70% είναι προκλητική. Δεν επαρκεί και οδηγεί σε νέα ομοιρία στις τράπεζες. Και φυσικά χρειάζονται μια σειρά από μέτρα τα οποία τα έχουμε καταθέσει και στο συντονιστικό και στις περιφέρειες και στους δήμους και εδώ με ερωτήσεις στη Βουλή επίκαιρες. Τα έχουμε αναδείξει και ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα στήριξης και βεβαίως τον αυτοπροσδοτό. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Αν υπολόγιστε αντίστοιχα, είναι καταστροφή και στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και μελισσοκομικό τομέα. Και εδώ χρειάζονται ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστική στήριξη για όσους χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν την παραγωγή τους, τα ζώα τους, τα μηχανήματα και τα ίδια τα χωράφια, τους τάβλους και πάει λέγοντας. Και σε αυτή την κατεύθυνση μεταφέρουμε τα αιτήματά τους. Αφού ο κύριος Αυγενάκης, πριν τον Πρωθυπουργό δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα κι αυτός, πέρασε από τη Λάρισα για να στηρίξει τον υποψήφιό σας, αλλά δεν δέχτηκε να βρεθεί με τους αγρότες και με την Επιτροπή των Αγροτών, των Πληγέντων Αγροτών. Και τι λένε? Πρώτον, με ποια έργα και ποιο χρονοδιάγραμμα θα αποστραγγιστεί το νερό από τα χωράφια? Εκεί η περιοχή της Κάρσης έχει χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένα. Τι θα γίνει με τα χωράφια που χάσαν τη φυστινή παραγωγή, αλλά δεν θα είναι καλλιεργήσιμα την επόμενη τις επόμενες χρονιές? Οι αποζημιώσεις στο γεωργικό, κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό κεφάλαιο και εξοπλισμό θα είναι στο 100% με βάση την πραγματική αξία? Από ποιους πόρους και πότε θα εξοφληθούν οι παραγωγοί? Οι προκαταβολές με ποιο τρόπο θα δοθούν? Με επιτόπιους ελέγχους του ΕΛΓΑ ή με αεροφωτογραφίες του δορυφόρου? Θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα εξόφλησης ολόκληρης της αποζημίωσης και εξατομίκησης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες που βιώσαμε στον Ιαννό? Το ποσό των 140 ευρώ το ακούσαμε και στην Επιτροπή, το ακούσαμε και στις εξαγγελίες του Υπουργού. Το ποσό των 140 ευρώ το στρέμμα θα είναι και η τελική ανώτερη αποζημίωση? Γιατί αν είναι αυτή, δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής, ενώ οι αγρότες, για παράδειγμα, για το βαμπάκι του καλαμπόκι ζητάνε 250 ευρώ το στρέμμα. Πέρα από τα ενίκια, χωρίς βεβαίως κόφτες ή άλλες απομειώσεις, και όλο αυτό υπολογισμένο με βάση το κόστος παραγωγής, την αναμενόμενη παραγωγή, την τιμή πώλησης των προϊόντων, χωρίς να προσμετρούν τις εργατοώρες βεβαίως του ίδιου του παραγωγού. Οι αποζημιώσεις για το έγκυο κεφάλαιο και τον εξοπλισμό σε πόσο χρονικό διάστημα θα δοθούν στους δικαιούχους? Θα είναι στο 100% της ζημιάς και πώς θα εκτιμηθεί? Η διαδικασία αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που χάσαν ζωικό κεφάλαιο, στάβλους, αρμικτήρια, ζωοτροφές, που εξαγγέλθηκε στο 100%. Πώς ακριβώς θα γίνει? Όπως επίσης η αγορά ζωικού κεφαλαίου αφορά σε παραγωγικά ζώα, όπως επίσης το πόσο θα αποζημιωθούν για τη φετινή παραγωγή τους. Κύριε συνάδελφε, τι θα γίνει με την ανασύσταση του μελισσοκομικού, του μελισσοκομικού κεφαλαίου και την αποζημίωση των μελισσοκόμων, που όπως και για τους κτηνοτρόφους τα προβλεπόμενα ποσά από τον ΕΛΓΑ είναι ψίχουλα? Και στο ερώτημα ενδεχομένως από πού θα βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, σας λέμε να τα πάρετε από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που τα διαφημίζετε και τα προορίζετε για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να τα πάρετε από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και όχι του λαού που υφίσταται μια φορολογιστία χωρίς τέλος. Να τα πάρετε από τα 4 δισεκατομμύρια που δίνετε το χρόνο για τους δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Να κόψετε από αυτά που στέλνετε στο Ζελένσκι και να τα δώσετε στους πλημμυροπαθείς. Και απευθυνόμενοι, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους επαγγελματίες, στις γυναίκες και της νεολαίας, όχι μόνο της Θεσσαλίας, είναι ακριβώς τώρα η ώρα να δυναμώσει η συλλογική διεκδίκηση και δράση, σημαδεύοντας ταυτόχρονα τον πραγματικό ένοχο, που είναι η πολιτική που στο βωμό του κέρδους θυσιάζει ζωές και περιουσίες. Στις τοπικές εκλογές επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράστηκε και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, παρά τον συνολικό αρνητικό συσχετισμό. Εκφράστηκε μια τάση απεγκλωβισμού από τα αστικά κόμματα και συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Δεν έχει συγκυριακά χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται μέσα στις αγωνιστικές διεργασίες. Ακριβώς λοιπόν αυτό το δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο το ΚΚΕ θα βαδίζει μπροστά και θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή των καταστροφών, για την ανατροπή ακριβώς αυτής της βάρβαρης πολιτικής, για να μπορούμε να ζούμε όλοι στον τόπο μας με ασφάλεια και ευημερία. Ψηφίζουμε παρόν στο νομοσχέδιο, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου.